ξεφτυλίζει τις σπουδές και τη μόρφωσή μας, να παίζει με τα δικαιώματά μας και από πάνω να θέλει και το νομοσχέδιο έκτρωμα με το οποίο θα βάζει την αστυνομία μέσα στις σχολές, θα έχει κύκλωμα κάμερας, θα έχει κάρτες εισόδου, θα διαγράφει φοιτητές, θα ορίζει πειθαρχικές διώξεις και θα δείχνει τους φοιτητές σαν εγκληματίες, λες και αυτή τη στιγμή μέσα στις σχολές έχουμε να κάνουμε με τρομοκράτες και παραβατικούς. Και από πάνω έρχονται να πούν και στους μαθητές σήμερα ότι δεν θα μπορούν καν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά τα πράγματα είναι τουλάχιστον κατάπτυστα και μάλιστα πανηγυρίζουν αυτή τη στιγμή ότι είναι μέτρα τα οποία υπήρχαν στα συρτάρια τους ή υπήρχαν στις σχολές επί χούντας. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε την κυβέρνηση να νομοθετεί πίσω από τις πλάτες μας αν ψάχνουν για τρομοκράτες και εγκληματίες να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη, να κοιτάξουν τις παρατάξεις τους που έχουν μέσα στα πανεπιστήμια και τόσο καιρό κάνουν τα τραγικά πράγματα με εκλογές νοθείας και βίας που βγάζουν μαχαίρια σε φοιτητές, εκεί να ψάξουν τους τρομοκράτες και όχι τους φοιτητές που αγωνιζόμαστε για σπουδές με αξιοπρέπεια, για μόρφωση, για ένα μέλλον καλύτερο. Δεν πρόκειται να μας φοβήσουν, έχουν μαύρα μεσάνυχτα, αν νομίζουν ότι θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Ήδη δίνουμε απάντηση αυτή τη στιγμή, χαιρετίζουμε τους φοιτητές και τους συλλόγους που είναι στον δρόμο εδώ και πόσες μέρες, που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται φοιτητές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα και παντού σε άλλες περιοχές για να διεκδικήσουν τα αυτονόητα. Δεν είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή να έχουμε μέτρα προστασίας στις σχολές μας, να έχουμε σχολές με ολιγάριθμα τμήματα, να κάνουμε μάθημα με προστασία της υγείας μας. Δεν είναι πολυτέλεια, λοιπόν, μπορούμε να έχουμε υποδομές, καθηγητές, βιβλία, που εξεταστική έχει γίνει μια φαρσοκομωδία. Που πόσοι φοιτητές μας δεν δίνουν καν εξεταστική επειδή δεν έχουν ίντερνετ και δεν έχουν εξοπλισμό. Αυτά δεν είναι κάτι που έχει πέσει από τον ουρανό και δεν είναι ότι δεν τα ξέρουν. Μπροστά σε αυτά τα ζητήματα που έχουν οι σχολές μας, η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει 30 εκατομμύρια στην αστυνομία για να μπορούν να προσπαθήσουν να μπαίνουν στις σχολές, να κάνουν τα face control, να προσπαθούν να μπλοκάρουν τις συνελεύσεις μας, να δείχνουν τους φοιτητές που διεκδικούν τις ανάγκες τους σαν εγκληματίες και εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου.